Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε οσομπούκο μοσχάρι γάλακτος, κοκκινιστό με πατάτες μπέιμπι και καυτερό πιπέρι. Ένα 200 οσομπούκο μοσχάρι γάλακτος. Μία κουταλιά του γλυκού καυτερό πιπέρι. 4 κουταλιές της σούπας λάδι. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι. 1 κιλό πατάτες μπέιμπι. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ. 100 γραμμάρια χυμό ντομάτας. Μισό ματσάκι άνιθο. 20 γραμμάρια μαϊντανό ψιλοκομμένα. Μία ντομάτα πολτοποιημένη, 2 πιπεριές φλωρίνης σε φέτες, 3 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες και 3 μικρά κρεμμύδια πολτοποιημένα. 30 γραμμάρια λευκό κρασί. Πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας τώρα. Έχουμε πάρει το σκεύος 6 λίτρα 28 σαντιμέτρα. Είναι ένα εκπληκτικό σκεύος, είναι ένα φαρδί κοντό σκεύος. Με αυτό το σκεύος μπορούμε να μαγειρεύουμε και να βλέπουμε ακριβώς τι κάνουμε, να μην πιέζεται το φαγητό, να μην πιέζουμε τις πατάτες με το κρέας και να βγαίνει και σε εμφάνιση καλό, αλλά και να μην λιώνει. Δηλαδή, όταν το αφαιρούμε από το σκεύος, να μην λιώνει. Και να έχει πολύ ωραία εμφάνιση το φαγητό μας, όταν το βγάζουμε στο τραπέζι και το παρουσιάζουμε στους φίλους μας. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και έχουμε βάλει το audio therm στην πριζόλα. Πλησιάζει λοιπόν στην πριζόλα και τώρα, μόλις φτάσει στην πριζόλα, θα αρχίσει να χτυπάει. Το μάτι το έχουμε στο 7 της κουζίνας μας. Βάζουμε μέσα το οσομπούκο μας για να το θωρακίσουμε. Δεν πειράζει. Το αφήνουμε να τσιγαριστεί. Το βλέπετε ότι το κρέας ξεκολλάει μόνο του. Και εμείς απλά το γυρνάμε απ' την άλλη. Το σβήνουμε με λευκό κρασί. Αφήνουμε να φύγει το αλκοόλ. Προσθέτουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο πολτοποιημένο. Αφήνουμε λίγο το κρεμμύδι και το σκόρδο να τσιγαριστούν. Προς
προσθέτουμε τις πιπεριές φλωρίνης. Την ντομάτα πορτοποιημένη. Το χυμό ντομάτας. Το πελτέ. Ανακατεύουμε. Βάζουμε τις πατάτες. Αλάτι, πιπέρι. Μαϊντανό, άνιθο. Τέσσερις κουταλιές της σούπας λάδι. Και από πάνω βάζουμε το καυτερό πιπέρι. Κλείνουμε το καπάκι. Βάζουμε μια μισή ώρα στο καρότο. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείχνει στάση στο πρώτο νταμάκι της μπριζόλας, χαμηλώνουμε από το 7 στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει στο καρότο, ο κόκκινος δείχτης, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας μια μισή ώρα. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Wow.
Εκπληκτικό. Βλέπετε, το κρέας έχει λιώσει. Κόβεται με το πιρούνι. Εκπληκτικό. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή, θα σας αρέσει πολύ. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.